πολιτευτεί με ανοιχτά αυτιά για να ακούει και την αντιπολίτευση αλλά και αυτούς που τον στήριξαν. Έδειξε ότι θα είναι πρόεδρος όλων των Κυπρίων και κάλεσε όλους σε ενότητα για αυτόν ακριβώς τον λόγο. Για το καλό αυτού του τόπου. Διατηρώντας ήπιους τόνους ακόμα και όταν δέχτηκε απίστευτα πειρά από τους άλλους αντιδημοψηφιούς του, ο ίδιος κράτησε χαμηλούς τόνους γιατί ακριβώς ήθελε να κάνει πράξη αυτή την ενότητα. Και επ' αυτού συνεχίζει και σήμερα. Και λέει ότι για να μπορέσουμε να κυβερνήσουμε σωστά αυτόν τον τόπο για το καλό αυτό του λαού, πρέπει όλες οι κοινοβουλευτικές ομάδες με μια σωστή διαβούλευση να συντάσσονται με τα καλά αυτού του τόπου, διατηρώντας φυσικά τις όποιες διαφωνίες τους. Βλέπουμε τη χειραψία. Πάμε στη Ρώνα Μιχαηλίδου. Αναχώρηση του Νίκου Αναστασιάδη. Δίνω, ήρθε η ώρα λοιπόν. Ναι, αναχωρεί ο Νίκος Αναστασιάδης. Νίκος Χριστοδουλίδης αποχαιρετά την πρώτη κυρία, την κυρία Άντερ Αναστασιάδη, η Φιλίππα Καρσερά, τον Νίκο Αναστασιάδη. Λοιπόν, ευχαριστούμε για κύριε Πρόεδρε, τελευταία φορά που φεύγετε από το Προεδρικό. Πώς αισθάνεστε σήμερα? Επανευτυχής, διότι επιστρέφω εις την προτέραν ζωή. Ως πολύπειρος πολιτικός που είστε, πώς, με ποιο κριτήριο, σε μια περίοδο που συζητείτε το θέμα των διαβατηρίων του ΒΑΝ, διορίσατε δύο υπουργούς σας στις ανώτατες βαθμίδες της Αγγελίας και γιατί δεν έχετε αναλάβει τις πολιτικές ευθύνες που κατελόγησε το πόρισμα Νικολάτου? Ο λαός κρίνει. Μάλιστα. Και συνεπώς δεν έχω τι να απαντήσω. Δεν μπορεί να ευθύνομαι για όσα άλλοι έχουν την αρμοδιότητα να παρακολουθούν. Όλα αυτά τα οποία, το τοξικό κλίμα, η υπερβολή στα θέματα που αφορούν θέματα διαφθοράς, με το χρόνο θα διαφανεί ποιος είχε ή δίκαιο ή ποιος άδικο, ή ποιοι υπερέβαλαν χάριν σκοπιμοτήτων για να υποσκαφθεί το έργο που έχει επιτελεστεί την δεκαετία. Δεν έχω τι άλλο να σχολιάσω. Κύριε Πρόεδρε, μια ανοιχτή πληγή το... Είχατε πει ότι θα γράψετε ένα βιβλίο, θα το γράψετε τελικά? Αφήστε με να ξεκουραστώ. Κύριε Πρόεδρε, μια ανοιχτή πληγή το Κυπριακό. Ο Νίκος Χριστοδουλίδης είχε πρόσφατα την πρώτη του συνάντηση με τον κύριο Τατάρ. Τι τον συμβουλεύετε, τι θα πρέπει να προσέξει? Δεν έχω να συμβουλεύσω. Νομίζω ότι πορεύεται προς την ορθή πορεία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γεια σας, καλό. Γεια σας, Πρόεδρε. Γεια σας. Γεια σας, Πρόεδρε. Λοιπόν, όλους μέσα μαζικής επικοινωνίας σας ευχαριστώ. Και για τις θετικές, αλλά και για τις αρνητικές κριτικές. Να ξέρετε ότι εσείς καθορίζετε και την πορεία του κάθε Προέδρου από το σεβασμό που επιδεικνύει απέναντί σας. Χρειάζεται ανοχή στην κριτική. Και εσείς είστε εκείνοι οι οποίοι, αν καλόπιστα κρίνετε, θα συμβάλλετε σημαντικά στην επιτυχία του κάθε ασκούντος εξουσία. Να είστε πάντα καλά, σας ευχαριστώ. Λοιπόν, αποχαιρέτησε ο Νίκος Αναστασιάδης Δίνο, ευχαριστώντας και τους δημοσιογράφους. Λοιπόν, αποχαιρετά. Κάτι του λέει. Τον ακούσαμε. Είπε ότι ο χρόνος θα δείξει. Λοιπόν, στα σκαλιά ο Νίκος Χριστοδουλίδης με τη σύζυγό του και τις κόρες του αποχαιρετούν τον Νίκο Αναστασιάδη. Ευχαρίστησε τους δημοσιογράφους και τον ρόλο που επιτελούν. Είπε είναι πολύ σημαντικός ο ρόλος των δημοσιογράφων. Ερωτήθηκε για τα σκάνδαλα των διαβατηρίων του ΒΑΝ. Είπε ότι ο λαός κρίνει και ότι ο ίδιος δεν ευθύνεται και όλα θα δείξουν. Όπως είπε, ρωτήθηκε αν θα γράψει βιβλίο. Είπε ότι αφήστε με λίγο καιρό. Τώρα φεύγει εξάλλου από το Προεδρικό Μέγαρο. Ναι. Λοιπόν, να δούμε αν σε ευχαριστήσουμε. Μας πιέζει πάρα πολύ ο χρόνος. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλο το ρεπορτάζ που έδωσε.